με την ευλογία του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, και φέτος συγκεντρωθήκαμε εδώ στο Περιτερή Ναό για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, να προσκυνήσουμε την Ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα και να εκδηλώσουμε με κάθε τρόπο κατάνοιξης και περισυλλογής τη συμμετοχή μας μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Σημαίνει η παρουσία μας εδώ ότι είμαστε και εμείς ξεχωριστοί. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε αποδεχθεί το Λόγο του Θεού και πιστεύουμε και προσπαθούμε να αποδεικνύουμε και να ενισχύουμε την άποψη ότι ανήκουμε στην Εκκλησία, είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού και όλοι μαζί με την ενότητα της πίστεως, με την χάρη και την ευλογία του Παναγίου Πνεύματος, με τις μεσητείες των Αγίων μας, σηκώνουμε το λάβαρο του μηνύματος, του χαρμοσύνου μηνύματος του Ευαγγελίου μέσα σε έναν κόσμο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη σύγχυση και την ταλαιπωρία. Στους μικρούς και ταπεινούς ώμους μας έχει εναποθέσει ο Θεός την ευθύνη της Ιεράς Αποστολής να φέρουμε το μήνυμα του Χριστού μέσα στην κοινωνία την οποία ζούμε. Και βεβαίως για αυτήν τη μεγάλη μας αποστολή δεν θα μπορέσουμε να διεξαγάγουμε εις αίσιο πέρας αυτή την αποστολή εάν τη συζητήσουμε τις μεσητείες των Αγίων μας, οι οποίοι προηγήθηκαν από εμάς εις τον κόσμο αυτό και έζησαν με ευθύνη και συνέπεια αυτή την Ιερά Αποστολή του Ευαγγελισμού του Λαού του Θεού. Βλέπουμε σε αυτόν τον ωραίο ναό, όπως και σε όλους τους ναούς μας, να είναι κατάγραφος, να είναι όλες οι επιφάνειες αγιογραφημένες και όλοι αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι στέκουν δίπλα μας είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας βοηθήσουν και να μας ενισχύσουν σε αυτόν τον πνευματικό μας αγώνα. Αρκεί να ζήσουμε από τη ζωή τους, αρκεί να έχουμε την απόφαση που είχαν εκείνοι, αρκεί να έχουμε την αγωνιστικότητα που είχαν εκείνοι, αρκεί να έχουμε πάρει στα σοβαρά την υπόθεση της χριστιανικής μας ιδιότητας και να ενεργοποιούμε τη χάρη του Θεού την οποία λάβαμε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο του χρήσματος και ανανεώνουμε με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στις λατρευτικές μας συνάξεις. Ο Άγιος Δημήτριος που σήμερα τιμά η Εκκλησία μας και ο λαός μας λατρεύει και με ένους και με ύμνους απευθύνει τη δόξα προς Αυτόν. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν ένας νέος, ο οποίος μπόρεσε να αντισταθεί στις προκλήσεις της εποχής του. Μέσα στο νεαρό της ηλικίας του έφτασε στα ύπατα αξιώματα. Ήταν ένας νέος στρατιωτικός στο επάγγελμα που η ζωή του προσέφερε με απλοχεριά και η ευλογία του Θεού θα έλεγα πολλά προσόντα φυσικά και πνευματικά. Αλλά όλα αυτά όμως τα έθεσε εις την υπηρεσία της πίστεως. Όλα αυτά τα έθεσε εις υπηρεσία για να από ίδιος να φτάνει στο ύψος της πνευματικής ζωής και στην τελειότητα ή στην αγιότητα, αλλά και για να τα προσφέρει για τους πλησίων ανθρώπους, διδάσκοντας αυτούς τον Λόγο του Θεού. Παράλληλα λοιπόν με αυτή την υπεύθυνη στρατιωτική ανώτατη θέση που κατήχε ο Δημήτριος, ένας νέος 23 ετών, συνέλεγε τους ανθρώπους και τους εδίδασκε τον Λόγο του Θεού και τους έδιδε τη δυνατότητα
να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, ούτως ώστε να είναι και αυτοί συμμέτοχοι της χαράς της δόξης του Θεού. Μία τακτική, η οποία βεβαίως ενόχλησε τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, τους ισχυρούς, οι οποίοι δεν ήθελαν βεβαίως καμία καινοτομία, τίποτα το καινούριο, έστω και αληθινό, να έρχεται σε αντίθεση με το κατεστημένο της εποχής εκείνης. Και ο Άγιος Δημήτριος οδηγείται στο μαρτύριο, όπως τα νέφη των Αγίων Μαρτύρων, των φανερών και των αφανών. Όπως τα νέφη των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι θέλοντας να ζήσουν με συνέπεια και με ευλάβεια το Λόγο του Θεού, ο καθένας σέρνει ένα προσωπικό σταυρό και ο καθένας περνάει την θυσιαστική του, τη σταυρική του πορεία μέσα εις τον κόσμο. Αλλά όλα αυτά βεβαίως δεν επτώησαν τον Δημήτριο όπως και τον κάθε Άγιο και δεν θα πρέπει να πτωούνται τον καθένα μας τη συνενάσταση των πνευματικών μας καθηκών. Και τι είναι εκείνο, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα μικροί όντες να μπορούμε να λέμε αυτά τα μεγάλα όχι στη ζωή μας και να κάνουμε αυτή την προσωπική μας υπέρβαση ο καθένας μας εις το πνευματικό του αγώνα, εκείνο το οποίο μας ενισχύει και μας σιδερώνει, μας γιγαντώνει μέσα σε αυτόν τον αγώνα μας, είναι η σχέση την οποία πρέπει να έχουμε με τον Κύριο της δόξης των Χριστών. Μία επικοινωνία με τον Θεό, η οποία μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής. Μία επικοινωνία η οποία μας αποκαλύπτει το θέλημα και την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μία επικοινωνία η οποία μας αφυπνίζει, μας ξυπνά από το λίθαργο της καθημερινότητας και από τις ανάγκες της ζωής, όπως διαμορφώνονται και πάντοτε πιο τραγικές και πιο σκληρές και επώδυνες. Εκείνη όμως η χάρη του Θεού είναι η οποία μας λέει ότι ο επίγειος αγώνας μας θα έχει τέλος. Αλλά νικητής θα είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να έχει αναπτύξει αυτή τη σχέση με τον Θεό για να οδηγηθεί η ύπαρξή σου μέσα στον χώρο της Αγίας Τριάδος, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα εις τον Παράδεισο, όπως λέμε κατά τη λαϊκότερη έκφραση. Αυτή λοιπόν η ενόραση της Βασιλείας του Θεού, αυτή η προσδοκία την οποία ζει, είναι εκείνη η οποία γλυκένει τον αγώνα μας, είναι εκείνη η οποία δίνει τη δύναμη, ούτως ώστε να αντισταθούμε. Και εάν έχουμε λοιπόν αυτή τη διάσταση της ζωής, μπορούμε να μιμηθούμε τους Αγίους εις την προσωπική μας μαρτυρική ζωή. Διότι ακριβώς αυτό ανέπτυξαν οι Άγιοι, έγιναν οι φίλοι του Θεού, ανέπτυξαν αυτή την πνευματική συγγένεια μαζί του και αυτό ήταν που τους αποκάλυψε όλα αυτά τα μυστήρια τα οποία είναι κρυμμένα από τους σοφούς και τους ισχυρούς και τους δυνατούς της γης, αλλά όμως αποκαλύπτονται μέσα στους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθαρή καρδιά, έχουν αληθινή πείνα και δίψα για τον Λόγο και την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός τους χαριτώνει, γι' αυτό ο Θεός τους ξεχωρίζει, τους αγιάζει και τους κάνει κοινωνούς της μακαριότητος και της δόξης του. Σε αυτή λοιπόν την σχέση και την επικοινωνία μας καλεί η Εκκλησία μας. Ας προσευχηθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Δημήτριος, όπως και όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας, να μας δώσουν από την δύναμη να ομολογούμε Χριστό με τις πράξεις της ζωής μας μέσα εις το χώρο στον οποίο κινούμεθα.
να μας δώσουν τη δυνατότητα να υπομένουμε το προσωπικό μας μαρτύριο, διότι οι φέροντες ευσεβώς ζήν διοφύσονται. Δεν είναι πολύ αποδεκτοί οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν την αλήθεια, οι άνθρωποι οι οποίοι υποχωρούν στις προκλήσεις της ζωής, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμερίζονται τα πράγματα του κόσμου, αλλά έχουν άνω την καρδία τους εστραμμένη και περισσότερο η ζωή τους έχει νόημα με τη συγγένεια του ουρανού παρά με τη συγγένεια την ανθρώπινη εδώ στη γη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δύσχριστοι, όπως λέει η Γραφή. Είναι πληκτικοί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν φέρουν εκτιμήσεως μέσα στον κόσμο, διότι δεν μπορούν να κάνουν πράξεις ανήθικες, δεν μπορούν να λένε λόγια ανήθικα, δεν μπορεί η νοοτροπία τους να είναι εκείνη η οποία δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους, δεν μπορεί να είναι διευκολητική για την παρανομία και την ασοφία και κάθε λογής είδους αμαρτίας. Αλλά οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι σέβονται τον Λόγο του Θεού είναι εκείνοι οι οποίοι περνούν αυτό το μαρτύριο της μοναχικής τους πορείας, αλλά όμως είναι έμπειροι και ενθουσιασμένοι από τη χάρη και από την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς αναπτύσσεται μία εντελώς διαφορετική ύπαρξη και υπόσταση μέσα στην ανθρώπινη βιολογική τους έκφραση. Δεν είναι ανθρώπινοι, αλλά γίνονται θεανθρώπινοι. Γίνονται Χριστόζωοι και γίνονται Χριστόμορφοι, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και για εκεί λοιπόν η Εκκλησία μας καλεί. Να ζήσουμε εδώ βιολογικά επάνω σε αυτό το πλανήτη, αλλά όμως να κάνουμε την προσωπική μας υπέρβαση, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας, να αναπτυχθεί ο έσω άνθρωπος, ο πνευματικός, και έτσι να πορευόμεθα μέσα στη ζωή, προσφέροντας μία μαρτυρία Χριστού εις τον κόσμο. Αυτό λέει η θεομολογία και αυτό είναι το καθήκον μας και αυτό είναι το χρέος μας μέσα στην κοινωνία. Δεν θα πρέπει εμείς οι χριστιανοί να πέφτουμε στη παγίδα των άλλων ανθρώπων και να μεψιμηρούμε και να αποδίδουμε ευθύνες για τη μία και για την άλλη συμφορά εις το ένα και εις τον άλλον ή άνθρωπο ή σύστημα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα πρέπει εμείς οι χριστιανοί να ανακαλύπτουμε τον εσωτερικό άνθρωπο, να αγιάζουμε και αυτή η αγιότητα η προσωπική μας θα είναι αυτή που θα μεταβάλει τον κόσμο και θα ομορφύνει τον κόσμο. Αυτό έκαναν οι Άγιοι μας. Πίστευαν λοιπόν στην προσωπική τους πνευματική ανέλυξη και αυτή η προσωπική τους πορεία, η μαρτυρική τους πορεία ήταν αυτή η οποία επιδιέτησαν τον κόσμο. Και επιχειροτρόπως λοιπόν στις δυσκολίες της ζωής έρχονται οι Άγιοι να μας βοηθήσουν. Αν ήσαν και αυτοί όπως ήταν η πληθώρα των ανθρώπων και η πλειονότης, θα είχαν ξεχαστεί. Δεν θα μπορούσαν τίποτα να προσφέρουν στον άνθρωπο, αλλά όμως θυσίασαν την προσωπική του ζωή, θυσίασαν την άνεση, θυσίασαν την οποιαδήποτε δόξα, θυσίασαν την οποιαδήποτε επιτυχία μέσα στον κόσμο που ήταν προδιαγεγραμμένη σε πολλούς από αυτούς, όπως στον Άγιο Δημήτριο, για να αγιάσουν τον εαυτό. Αλλά αυτή η πνευματική τους άσκηση και ο πνευματικός τους αγώνας ήταν προσφορά εις τον άνθρωπο. Εάν λοιπόν και εμείς λυπούμεθα σήμερα για τα κατάντια του κόσμου και της ανθρωπότητας, εάν και εμείς διαπιστώνουμε ότι δεν πηγαίνουμε σωστά, ότι πλέον τον Θεό τον διώξαμε από τη ζωή μας και τον Χριστό και πήραμε έναν δρόμο μοναχικό και ερημικό με ψεύτικες ελπίδες και με ψεύτικους κόσμους και παραδείσους. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα διαπιστώνουμε, δεν αρκεί μόνο η διαπίστωση, αλλά πρέπει να τολμήσουμε. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την προσωπική μας ζωή, να αγιάσουμε, να γίνουμε εξεχωριστοί,
να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού. Και όταν έτσι με τη χάρη του Θεού και με την προσπάθειά μας καταξιωθούμε να γίνουμε οι άνθρωποι της Εκκλησίας, τα πιστά μέλη του σώματος του Χριστού, τότε αυτή η καταξίωση θα μπορέσει να δώσει και να ξεδιψάσει τον κόσμο και να δώσει πνευματική τροφή για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να ζήσει. Αμήν.